Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας σήμερα εδώ πέρα. Αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι η τοποθέτηση και η κοινοποίηση της τοποθέτησης σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης του κ. Ψευτογκά. Θα αναφερθώ σημείο προς σημείο, θα τη χαρακτηρίσω καταρχάς απαράδεκτη, λίαν υπηκώς απαράδεκτη και θα σας εξηγήσω, θα καταλάβετε όλοι σας γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και 2 μήνες περίπου η Εκτελεστική Επιτροπή να συνεδριάζει στις έδρες όλων των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας, δηλαδή Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλόρινα. Πριν από λίγο καιρό συνεδρίασε εδώ στα Γρεβενά. Στην Εκτελεστική Επιτροπή, βάσει του νόμου 3852 του Καλλικράτη, δηλαδή του 10, και του άρθρο 173, μετέχουν, αποτελείται δηλαδή από τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, και μπορεί να αποφασίσουν αυτοί αν θα μετέχει και κάποιος άλλος. Αποφασίσαμε σαν Εκτελεστική Επιτροπή να μετέχουν μονίμως ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και όταν κρίνεται αναγκαίο, καλούμε και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες για διάφορες εξηγήσεις. Γίνεται πάντα κυκλισμένο των θυρών. Τα θέματα απλώς ανακοινώνονται προς όλους. Δημοσιοποιούνται δηλαδή. Εκείνη τη μέρα τα θέματα που συζητούσαμε ήταν κεντρικής αυτοτελή πόρη που αφορούσαν όλες τις περιφερειακές ενότητες, καταχώρηση των στοιχείων των υπαλλήλων στην ηλεκτρονική βάση που αφορούσαν όλες τις περιφερειακές ενότητες, διαδικασία αξιολόγησης ετοιμάτων συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποβολή μηνιαίων καταστάσεων οικονομικών στοιχείων, όλες τις περιφερειακές ενότητες και εδώ πέρα, και υποβολή μηνιαίων απολογισμών δράσεων, διευθύνσεων και αυτοτελών τμήματων. Άρα, προς τι δηλαδή η παρουσία του κυρίου Ψευτογκά ή προς τι, με ποια ιδιότητα. Εάν μας πει με ποια ιδιότητα ήθελε να τον καλέσουμε, αν υπάρχει κάποιος άλλος νόμος που τον γνωρίζει μόνο αυτός, πολύ ευχαρίστως να μας τον κοινοποιήσει για να τον καλέσουμε στην επόμενη φορά. Θέλω να πιστεύω πως η τοποθέτηση του κυρίου Ψευτογκά πάνω σε αυτό το θέμα έγινε από πλήρη άγνοια και προφανώς δεν γνωρίζει τι είναι η Εκτελεστική Επιτροπή και πώς λειτουργεί. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, μετά την Εκτελεστική Επιτροπή, σύσσωμη, ο Περιφερειάρχης, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ο Εκτελεστικός Γραμματέας παρευρεθήκαμε σε μια κοινωνική εκδήλωση. Εδώ και λίγο καιρό είχε πάρθει η απόφαση, την οποία τη γνώριζε ο κύριος Ψευτογκάς, γιατί έγινε σε αυτό το γραφείο η σύσκεψη όλων των περιφερειακών συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, και πάρθηκε η απόφαση να παραχωρηθεί, τους κοινοποίησε ότι η πρόθεσή μου είναι να παραχωρηθεί το κτίριο, το κτηνιατρίο, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και να αναλάβουμε τα έξοδα της κατασκευής του κτηρίου. Και ομόφωνα αποφασίσαμε όλοι μας, σαν Περιφερειακή Σύμβουλη των Γρεβενών, να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου και πήγε και πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε όλοι σας, κάθε χρόνο αυτά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διοργανώνουν μια εκδήλωση, η οποία είναι ετήσια. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί μετά από αυτό που, με αυτά που τοποθετήθηκε ο κύριος Ψευτογκάς, έμαθα ότι έχουν τιμηθεί διάφοροι τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι έχουν προσφέρει και πιστεύω ο καθένας μας. Όλοι μας έχουμε τις ευαισθησίες μας και ο καθένας από την πλευρά του προσφέρει ό,τι μπορεί. Παρευρεθήκαμε μέχρι εδώ όλα καλά. Στην εκδήλωση θεώρησαν καλό οι διοργανωτές της εκδήλωσης, οι οποίοι έμαθα ότι ήταν οι δάσκαλοι και ο σύλλογος των γονέων μεκηδεμόνων, να με τιμήσουν. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το μεμπτό. Ο όρος πολιτική φιέστα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, αν θυμάμαι καλά, κομματική φιέστα, είναι λίαν επικός απαράδεκτος και αήθης. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν τέτοιοι όροι, τουλάχιστον όταν πρόκειται για τέτοια σχολεία και για τέτοιες ενέργειες. Τώρα το ποιος το κάνει εμένα δεν με ενδιαφέρει. Καθώς ανέλαβα εδώ πέρα και μέχρι τώρα στους 5 μήνες, προσπάθησα να λειτουργήσω, να αλλάξω κάτι. Δηλαδή να καλώ σε τακτά διαστήματα όλους τους συμβούλους και να τους ενημερώνω λεπτομερέστατα για το τι γίνεται και τι γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή. Πιστέψτε με ειλικρινά ότι άρχισα να αναθεωρώ ορισμένα πράγματα, γιατί όταν συζητάμε και συζητάμε πάνω από το τραπέζι όπως μου αρέσει πάντα,
Πιστεύω ότι ο άλλος το εκτιμά και αν έχει να ρωτήσει κάτι ή οτιδήποτε απορία, το ρωτάει. Είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει. Αλλά δεν θα δώσω το δικαίωμα σε κανέναν να με χαρακτηρίζει κομματικό. Εξιδίων δεν πρέπει να κρίνουμε τα αλότρια. Προφανώς ο κύριος Πεφθογκάς δεν έχει αντιληφθεί το ρόλο του. Βλέπει παντού φαντάσματα και στημένα παιχνίδια. Αυτά τουλάχιστον μακριά από μένα. Μακριά όσο θα είμαι αντιπεριφερειάρχης Γραβανών. Θα λειτουργήσω όπως λειτουργώ τώρα και το έχω αποδείξει και στον τοποθέτηση των προϊσταμένων και των διευθυντών, χωρίς κομματικά κριτήρια, αξιοκρατικά και πάντα όσο γίνεται πιο αξιοκρατικά. Πιστεύω ότι στην εκδήλωση οι περισσότεροι από εσάς ήταν παρόντες. Ξέχασα να αναφερθώ ότι στην Εκτελεστική Επιτροπή ορισμένοι από εσάς παρευρέθηκαν, πήραν ορισμένες φωτογραφίες, αλλά επειδή γίνεται και κλεισμένο των θυρών, αποχώρησαν. Κανένας περιφερειακός σύμβουλος, ούτε της συμπολίτευσης, ούτε της αντιπολίτευσης, ήταν εκείνη τη μέρα. Και δεν πρέπει να είναι δηλαδή. Σε καμία εκτελεστική επιτροπή δεν παρευρίσκονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω, αναφέρθηκε ο κύριος Ψευθογκάς στο δρόμο, να του δώσουμε απάντηση τι γίνεται με το δρόμο Γρεβενά Καλαμπάκα για την κακοτεχνία, για τις φθορές που έχει ο δρόμος. Στο προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο ήταν παρόν ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κουπτσίδης, του οποίου έκανε την ίδια ερώτηση. Ο κύριος Κουπτσίδης του απάντησε τότε ότι είναι θέμα της ΔΣΕ και δεν είχε η πρώην νομαρχία καμία εμπλοκή στο θέμα. Επανέρχεται στο τωρινό περιφερειακό συμβούλιο και βάζει την ίδια ερώτηση προς εμάς. Να απαντήσω τι, τα ίδια πράγματα που είπε ο κύριος Κουπτσίδης. Υπεύθυνη είναι η ΔΣΕ, η αποκεντρωμένη περιφέρεια και κατ' επέκταση η κυβέρνηση. Θα ήταν προτιμότερο αυτή την ερώτηση και αυτή την πίεση να την κάνει στην κυβέρνηση. Όταν ήρθε ο Μαγκριώτης, μας επισκέφθηκε ο Μαγκριώτης στην περιφέρεια πριν από 2 μήνες, του τέθηκε το ζήτημα και εγγράφως. Και είπε ότι θα μας απαντήσει ότι υπάρχει χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε δει καμία κίνηση. Και ο κύριος Δήμαρχος είχε κάνει έγγραφο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Χαντάβας, είχε κάνει ερώτηση στη Βουλή για το ίδιο θέμα. Άρα προς τι η ερώτηση δηλαδή, προς αναρμόδιους. Καλά είναι αυτές οι ερωτήσεις να γίνονται προς τους αρμόδιους. Κομματική φιέστα και τα λοιπά τα αντιπαρέρχομαι εντελώς, γιατί δεν ισχύει τίποτα και ούτε πρόκειται να ισχύσει για παιχνίδια γελιότητας και κάτι τέτοιου χαρακτηρισμούς τους επιστρέφω πίσω. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν αναφέρεται στα προς τα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αγρέ, διερωτήθηκε ο κύριος Ψευθογκάς πώς η κυρία Τσακνάκη πήγε στην Αγρέ και πώς έγινε γραμματέας. Μιλάμε για ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι άξιες απαντήσεων, αλλά είμαι αναγκασμένος να προφυλάξω ένα παιδί το οποίο είναι νέο και είναι άξιο συγχαρητηρίων γιατί ασχολείται με τα τοπικά και μακάρι κι άλλα νέα παιδιά να ασχοληθούν και να πω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Προφανώς δεν ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αποσταλεί στην Αγρέ εκπρόσωπος, όπως ορίζει ο νόμος, επειδή έχουμε 5% των μετοχών της Αγρέ ανήκουν στην περιφέρεια, ένας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του. Προτάθηκε η κυρία Τσακνάκη, ψηφίστηκε, καθόλου ανώμημα. Πήγε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγρέ και στις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της Αγρέ εκλέχθηκε γραμματέας. Πού είναι το μεπτό και πού βλέπει τη διαπλοκή. Όσο αφορά, διερωτήθηκε επίσης για το ευχαριστήριο του κυρίου Δημάρχου Κουπτσίδη προς εμένα για την παραχώρηση των γραφείων. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Απ' την αρχή είπαμε ότι θα συμμαζευτούν όλες οι υπηρεσίες να ελευθερωθούν γραφεία για να παραχωρηθούν στο Δήμο. Ζητήθηκαν τα γραφεία που ζητήθηκαν από το Δήμο, παραχωρήθηκαν, μένει η τελική διαδικασία δηλαδή να πάει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το τυπικό μέρος, και να έρθουν οι υπηρεσίες του Δήμου για να εξυπηρετήσουμε γιατί έχει τεράστιες ανάγκες από χώρος. Και ο κύριος Δήμαρχος έστειλε ένα ευχαριστήριο. Δηλαδή προς τι η ερώτηση,